αξία, έχει μια αξία. Όλα αυτά που πάμε έχουν μια αξία θεωρητική στον βαθμό που οι δημότες θα δραστηριοποιηθούν και από τα κάτω θα κάνουν πιέσεις. Αυτό που θα στείλει όμως ένα μήνυμα είναι αυτό το οποίο μας φτάνει εμάς στα αυτιά μας και πάμε ίσως πρωτοβουλιακά κάποιοι όριες ή κάποιοι άνθρωποι. Όταν κοπεί το ρεύμα. Και αυτό έχει αντιμετωπιστεί σαν δουλειά. Και με τεχνικό μέσο και με νομικό. Τεχνικά δηλαδή, εγώ με ένα μόνο μου ξέρω πως να ξανασκώσω με ένα κεφάλι. Μισό λεπτό, Βασίλη. Εγώ λέω λοιπόν ότι για να πιστέψει ο Δημότης ότι πραγματικά ο Δήμος άρεσε ο πλευρό του, στην περίπτωση που δεν το προλάβουμε, να γίνει η επανασύνδεση. Και αυτό υπάρχουν τεχνικοί τρόποι και είναι πολύ απλή και δεν είναι θέμα της συζήτησης. Γιατί αυτό θα δώσει μια εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους και στον κόσμο που θα υποστεί το μέτρο για να προσέξει το Δήμο. Λοιπόν, αυτό παραλαμβάνω. Ο Δήμος, επειδή συζητήσαμε με το δημοτικό, δεν μπορεί να κάνει παραλαμβάνω. Δηλαδή, δεν σου συνδέει τώρα από την κορώνα για να βάλει δημοτικό χωρισμό, αλλά δεν πάρει πίνα. Το υπάρχει. Τι θα κάνει, γιατί αυτή είναι η αρμοδιότητά του. Εάν κάποιοι έχουν βρει και λέει ο φίλος μου Πέτρος ο Φιλίππου ότι έχει βρει. Αυτό που είπατε μέσα στην πέρα. Πέτρο μου, ό,τι συνδέσει εδώ στην Αθήνα, δεν σε αναθέσω. Θα δει λοιπόν και τις πιάσεις. Θα συνεργαστούμε και με άλλους. Ας ακούσουμε τον κύριο Πετρόπουλο και αφήσει την ψηφοφορία. Με τους πρωτοβουλίες πολιτών. Είναι καλησπέρα σας, Σοκράτης Πετρόπουλος. Με κάλυψε ο προηγούμενος ομιλητής. Κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρος, είναι πάρα πολύ ωραίο τη στιγμή που είναι αντισυνταγματικό το μέτρο και το έχουμε πει κατ' επανάληψη και να βγει και απόφαση από την Ολομέλεια της Επικρατείας, είναι πολύ ωραίο να ξέρει ο κάθε δημότης εδώ πέρα ότι σε περίπτωση που κάπου του κόψουμε το ρεύμα θα υπάρχει συνεργείο να, ή τουλάχιστον να έρθει στο Δήμο να το δηλώσει και από εκεί και έπειτα.